Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία των συγγενών των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Αδριανούπολη και αύριο θα βρεθούν ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοναδική κατηγορία που βαρύνει τους δύο στρατιωτικούς είναι η παράνομη διείσδυση σε τουρκικό έδαφος και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκηθεί έφεση από τους δικηγόρους για την κράτησή τους. Έχουν γίνει και συνεχίζουν οι αναγκαίες ενέργειες τόσο στο διπλωματικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεών μας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το περιστατικό θα αξιολογηθεί από τις τουρκικές αρχές στις πραγματικές του διαστάσεις. Ώρες αγωνίας ζουν οι συγγενείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν από Τούρκους όταν από λάθος βρέθηκαν στην τουρκική πλευρά. Σε συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές, μεταφέρθηκαν ρούχα και χρήματα από την Ορεστιάδα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας που κρατούνται στην Αδριανούπολη, προκειμένου να παρουσιαστούν με πολιτικά στο δικαστήριο της Δευτέρας. Σε κάθε περίπτωση, αυτή, εάν έχει συντελεστεί η διέλευση, προφανέστατα δεν είχε την πρόθεση από τη μεριά των δύο Ελλήνων στρατιωτικών να εισέλθουν παράνομα σε ξένο έδαφος και τούτο στηρίζεται στα εξής στοιχεία. Δεν επιχειρεί κανένας να μπει σε ξένο έδαφος από πρόθεση όταν έχει τα διακριτικά του, όταν έχει τη στολή του, όταν έχει τον οπλισμό του. Επιλέγει άλλες διαδικασίες όταν θέλει να κάνει αυτή την ενέργεια της παρανόμου εισόδου σε μια άλλη χώρα. Δίπλα στους Έλληνες στρατιωτικούς θα βρεθούν και οι γονείς τους που ταξίδεψαν στην Αδριανούπολη για αυτό το σκοπό. Είναι χαρακτηριστικό πως διπλωματικές πηγές δεν επιθυμούν να ανοίξουν τα χαρτιά τους για το πώς θα κινηθεί η Αθήνα, καθώς περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις της Άγκυρας. Κάτοικοι του Εύρου μιλούν για συνηθισμένες περιπτώσεις και για δυσδιάκριτα σύνορα στο συγκεκριμένο σημείο. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετική εξέλιξη. Η περιοχή είναι εδώ και δεν την ξέρουν πολύ καλά και κάποιοι πολίτες. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί πρόσφατα, ας πούμε, έχει συλληφθεί και ένας πολίτης που ψάρευε. Το θρίλερ ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ένας λοχίας 5 ετούς υποχρέωσης και ένας ανθιπολοχαγός πραγματοποιούσαν περίπολο στον Εύρο για έλεγχο σε χερσαίο τμήμα στην περιοχή Καστανιές. Λόγω της πυκνής ομίχλης και της φοδρής χιονοθύελας που επικρατούσε στην περιοχή, έχασαν την πορεία τους με αποτέλεσμα να περάσουν σε τουρκικό έδαφος. Στην περιοχή το σύνορο είναι χερσαίο και δεν ακολουθεί το φυσικό σύνορο του ποταμού Εύρου. Αφού βρέθηκαν κατά λάθος σε τουρκικό έδαφος, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Αυτό που θέλω να πω στην κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο ασφαλείς στην πατρίδα τους. Αν το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί δεν επεκταθεί, τότε σύντομα θα λάβει τέλος η περιπέτειά τους. Νέα προκλητική τοποθέτηση είχαμε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις γεωτρήσεις στην Κύπρο. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεση των Τουρκοκυπρίων. Ο Ερντογάν προειδοποίησε Γαλλία και Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ενδεχομένως να έδειχναν, όπως σημείωσε, ενδιαφέρον για τα κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή, λίγες ημέρες πριν να αρχίσουν οι πρώτες γεωτρήσεις της αμερικανικής Exxon Mobil στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Αύριο ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Νίκο Κοντζιά στην Αθήνα. Χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει κανένα βήμα στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους εν πτήση προς Σενεγάλη και Μάλι. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και σε συνομιλία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το επεισόδιο με το γεωτρύπανο της Έννη στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Μακρόν του ζήτησε να τηρήσει ήπια στάση στο θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ. Αν ο Αναστασιάδης θέλει να συμπεριφέρεται ειλικρινώς, ένα πράγμα υπάρχει που πρέπει να κάνει, να ξεκαθαρίσει με διαπραγματεύσεις με το βορρά της Κύπρου και ποιους και πώς θέλει να κάνει τις εργασίες έρευνας. Οι γεωτρήσεις πρέπει να γίνουν μαζί και το προϊόν που θα εξορυχθεί πρέπει να διαμοιραστεί. Ο Ερντογάν επέμεινε στη στάση του, τονίζοντας πως θα πραγματοποιήσει έρευνες η Τουρκία στη Μεσόγειο. Ασφαλώς και θα κάνουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό αγοράστηκε αυτό το σκάφος. Η αγορά του σκάφους ενόχλησε τους Ελληνοκύπριους σε εκείνη την περιοχή χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.
Κύπρου και της Τουρκίας, δεν μπορεί να γίνει κανένα βήμα. Μεγάλη είναι η προσμονή στην Κύπρο για τις πρώτες γεωτρήσεις της αμερικανικής Exxon Mobil στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, καθώς πολλοί στη Λευκοσία πιστεύουν πως η αντίδραση θα είναι διαφορετική από εκείνη της Ιταλικής Eni σε περίπτωση που υπάρξει και πάλι τουρκική απειλή. So the US has been very clear that we believe the people of Cyprus should be able to develop the resources that they have in their continental shelf. This is not just about one company. It's about the broad principle. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε πως το επεισόδιο με το γεωτρύπανο της Eni απέδειξε πως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν έρευνες χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας του. Αύριο ίσως η Γαλλία με την Total να θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως με την Exxon να θέλουν. Αλλά ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. What I worry about is the risk of an unintentional confrontation. And you know, all of us, that's what we diplomats get paid to prevent. And I think the, you know, the concerns that I expressed last year in Delphi are just as valid today. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο οικόπεδο επέλεξαν για να δημιουργήσουν την αντίδραση. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Φιλελεύθερος εκδόθηκε από το αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύτηκε περιοχή του τεμαχίου 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Onların hakkı varsa getirsinler Exxon Mobil'i ve 10. parseli katsınlar. Bizim de hakkımız var. TEPA'ya verdiğimiz, Türk Petrollerine verdiğimiz Αν και αναφέρεται ότι η περιοχή δεσμεύεται για την περίοδο 11 Μαρτίου μέχρι 20 Απριλίου για περιβαλλοντικές έρευνες, είναι φανερό ότι πρόκειται για την περιοχή που βρίσκονται οι στόχοι Δελφίνος, Ανθίας και Γλάφκος, όπου θα διεξάγουν εξειδικευμένες έρευνες τα δύο ειδικά πλοία που ναύλωσε για το σκοπό αυτό η Exxon Mobil. Ρατσιστικό παραλήρημα με προσβολή των εθνικών μας συμβόλων πέραν της γνωστής παραχάραξης της ιστορίας σημειώθηκε έξω από το κοινοβούλιο της Βιτόρια στη Μελβούρνη της Αυστραλίας από ακραίους σκοπιανούς μετανάστες. Οι Σκοπιανοί έκαψαν μεγάλο αριθμό από ελληνικές σημαίες, ενώ έγραψαν και γκράφιτι σε διάφορα σημεία, αναφέροντας ότι οι Έλληνες είναι Τούρκοι. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να σβήσει η φωτιά στις σημαίες. Οι Σκοπιανοί εθνικιστές τα έβαλαν και με τους Βούλγαρους και έκαψαν σημαία της χώρας. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε σε κανέναν ποιοι είμαστε, είμαστε αυτό που είμαστε, δήλωσε εκπρόσωπος των συγκεντρωμένων, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προασπιστεί την κατασκευασμένη από τους ίδιους μακεδονική ταυτότητα. Η συγκέντρωση έρχεται σε συνέχεια άλλων ακραίων προκλητικών ενεργειών, όπως τα γκράφιτι που έγραψαν οι Σκοπιανοί σε διάφορα σημεία της πόλης. Τα γεγονότα αυτά έχουν καταδικαστεί απερίφραστα από εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Σαφή μηνύματα τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τα Σκόπια έστειλε από την Πιερία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος διεμήνησε στην Άγκυρα ότι πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, διαφορετικά, όπως είπε, ξέρουμε να είμαστε και απέναντι. Ενώ επανέλαβε ότι προϋπόθεση για να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εγκαταλείψουν τον αλυτρωτισμό. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν αφήνει κανένα κενό. Δεν επιδέχεται ούτε αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση, δήλωσε από τον Κολυνδρό Πιερίας ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις φιλίας με την Τουρκία, καλής γειτονίας και στηρίζει την ευρωπαϊκή της προοπτική. Αλλά αυτά εξαρτώνται από τον πλήρη σεβασμό του συνόλου του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Γκρίζες σκέψεις ίσως. Αλλά εδώ είμαστε να πούμε ότι. Εμείς επειδή είμαστε ο λαός του φωτός και της ελευθερίας, το γκρίζο δεν μας τολμάζει. Και μεταξύ μας δεν μας πηγαίνει κιόλας. Ως προς τη Φύρωμο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε πως προϋπόθεση για την αποδοχή μιας συμφωνίας για την ονομασία και τις εγγυήσεις αλυτρωτισμού είναι η προηγούμενη αλλαγή του συντάγματος της γειτονικής χώρας. Ο κ. Παυλόπουλος επεσήμανε ταυτόχρονα και τις ευθύνες του Σκοπιανού Πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ. Αυτή η συμφωνία θα έχει όνομα το οποίο δεν θα αποπνέει αλυτρωτισμό. Και όταν λέμε αλυτρωτισμό εννοούμε τρία πράγματα. Δεν μπορεί το όνομα αυτό σε καμία περίπτωση έστω και να υπονοεί αλλαγή συνόλου. Δεύτερον, δεν μπορεί το όνομα αυτό να παραπέμπει σε εθνότητα εκτός των συνόρων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και τρίτον, δεν μπορεί να παραπέμπει αυτό σε γλώσσα
εκτός των συνόρων που θα διεκδικούσε μειονεκτικά δικαιώματα και στον τομέα αυτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι αυτές είναι οι κρυστάλλινες ως προς τη διάβγεια και την ειλικρίνεια των προθέσεών μας ελληνικές θέσεις σε ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με την Τουρκία και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Εκκλησία στους μεγάλους αγώνες του έθνους μας και του λαού μας ήταν παρούσα. Παρούσα για να υπερασπίζεται την ιστορία και την πατρίδα, τόνισε ο κ. Παυλόπουλος και εξήγησε γιατί σε όλα τα συντάγματα της χώρας από το πρώτο αναγράφονται οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Η αναγνώριση του ρόλου της Εκκλησίας και τότε και τώρα είναι πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και όχι σύμβολο πίστεως, όπως νομίζουν ορισμένοι και όπως θέλουν να το δείχνουν προς τα έξω, σε ένα είδος δίθεν προοδευτισμού, ο οποίος όμως ξεχνάει το βασικότερο. Προοδευτικός χωρίς να σέβεσαι την ιστορία και την αλήθεια δεν γίνεσαι. Η τοποθέτηση του κυρίου Παυλόπουλου έγινε κατά την τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη Πίδνας Κολυνδρού Πιερίας με αφορμή την επανάσταση γνωστή και ως Ανταρσία του Κολυνδρού στις 22 Φεβρουαρίου του 1878, η οποία υπήρξε το προανάκρουσμα των αγώνων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Στην εκτίμηση ότι θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους, προχώρησε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κομισιόν για το ελληνικό ζήτημα, Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα. Από το ίδιο βήμα, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μέτρα μελλοντικής ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, επισημένοντας ωστόσο ότι είναι αναγκαία η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το χάσμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Γιάννη Στουρνάρα επιβεβαιώθηκε αφού ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επέμεινε στην προληπτική γραμμή στήριξης. Δεν πρέπει να αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι η Ελλάδα θα είναι μια ειδική περίπτωση και μετά το πρόγραμμα, ανέφερε ο Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο επικεφαλής του ESM κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει επιτυχώς από το μνημόνιο τον Αύγουστο μόνο αν συνεχίζει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις. In the coming years, Greece can only succeed in modernizing its economy if it continues to make the right policy decisions. Europe will continue to stand by Greece. Την εκτίμηση ότι θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους έκανε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κομισιόν για το ελληνικό ζήτημα, Ντέκλαν Κοστέλο, χαρακτηρίζοντας απαραίτητη την εποπτεία μετά τη λήξη του ελληνικού προγράμματος. Package deal which has to be crafted, okay, in June. Now one part of that is building up a cash buffer and actually 1.9 billion of the 5.7 billion which will be dispersed by the ESM in the coming weeks. Έχουμε καλύψει τις ανάγκες έως το 2020, τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Την τριετία 2018-2020 η χώρα μας έχει πλήρως καλυμμένες χρηματοδοτικές ανάγκες. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες, αν υπολογίσουμε χρεολύσια, τόκους και ληξιπρόθεσμα, σε βάθος τριετίας είναι γύρω στα 44-45 δισεκατομμύρια. Στην πρόταση για προληπτική γραμμή στήριξης επέμεινε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, διατηρώντας ανοιχτή την κόντρα με την κυβέρνηση. Τη στιγμή μάλιστα που είναι πλήρως εν γνώση τους ότι αυτή η θέση δεν αποτελεί ούτε επίσημη θέση της χώρας, αλλά ούτε και επίσημη θέση ευρωπαϊκών οργανισμών, εις τους οποίους εξίσου λογοδοτούν, η επιμονή αυτή μόνο ερωτηματικά μπορεί να προκαλεί ως προς τη σκοπιμότητά της. The Bank of Greece, which is independent and does not take instructions, advises that we should not neglect a precautionary credit line because this can be able to bring down borrowing costs. Can retain the waiver for the Greek banks. Σημαίνει πάλι εμπλοκή των κοινοβουλίων των εταίρων, των χωρών. Σημαίνει διαπραγματεύσεις, σημαίνει προαπαιτούμενα, σημαίνει αβεβαιότητα λοιπόν πάλι. Θα είναι μια ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση της Ελλάδος σε χρηματοδότηση σε περίπτωση που η χώρα συναντήσει δυσκολίες εξεύρεσης χρημάτων από τις αγορές. Και αυτό που τόνισε ο κύριος Στουρνάρας για μια προληπτική γραμμή
Εγώ το βρίσκω πολύ σωστό. Για είσοδο στην κόλαση αντί για έξοδο από τα μνημόνια μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Την ίδια στιγμή, πολύ καλή είδηση στα όρια του οικονομικού θαύματος χαρακτηρίζει το τέλος του ελληνικού προγράμματος στήριξης ο Τόμας Βίζερ. Well, that we're coming to the end of the program is in itself already very good news. Two and a half years ago, we would not have thought that possible. But wonders occur even in economic policy. Ο πρώην επικεφαλής του Euro Working Group επαναλαμβάνει ότι εάν υπάρχει ανάγκη μετά τη λήξη του προγράμματος, θα ληφθούν μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, ενώ διαπιστώνει τεράστια διαφορά στη διακυβέρνηση σχετικά με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα μεσάνυχτα θα κλείσουν οι κάλπες που άνοιξαν το πρωί στην Ιταλία για τις πιο αβέβαιες και κρίσιμες εκλογές που διεξάγονται στη χώρα. Πάνω από 46 εκατομμύρια Ιταλοί ψηφοφόροι κλήθηκαν να εκλέξουν τους πολιτικούς που προτιμούν για την ανανέωση της Βουλής και της Γερουσίας. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, βάσει του οποίου τα 2 τρίτα των βουλευτών και γερουσιαστών θα εκλεγούν με απλή αναλογική και το 1 τρίτο με πλειοψηφικό σύστημα. Πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωση σημείωσαν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τελικό ποσοστό των πολιτών που τελικά θα επιλέξει την αποχή, καθώς σύμφωνα με δημοσκοπήσεις το 1 τρίτο δεν είχε αποφασίσει ή δεν ήταν βέβαιο ότι θα ψηφίσει. Μία απρόοπτη στο μεταξύ ακτιβιστική δράση σημειώθηκε την ώρα που ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός και αρχηγός της Forza Italia, Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ψήφιζε σε εκλογικό τμήμα του Μιλάνου. Ενώ ο πρώην Καβαλιέρε βρισκόταν μέσα στο εκλογικό τμήμα, μία μελαχρινή κοπέλα του κινήματος Femen έβγαλε την μπλούζα της και έμεινε γυμνόστιθη, έχοντας γράψει πάνω στο δέρμα της με μαρκαδόρο «Μπερλουσκόνη έχεις λήξει». Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη έφυγε ατάραχος, ενώ λίγο αργότερα η διαδηλώτρια απομακρύνθηκε από τους αστυνομικούς. Είναι εδώ το στιγμιότυπο που μόλις τώρα παρακολουθούμε. Βλέπουμε την διαδηλώτρια που έχει ανέβει επάνω στο σημείο εκεί όπου βρισκόταν η κάλπη. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη αποχωρεί ατάραχος και βλέπουμε ότι τους αστυνομικούς, τους άντρες της φρουράς, να την απομακρύνουν σε λίγο. Και βλέπουμε και τους φωτογράφους που απαθανατίζουν τη σκηνή. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ψήφισε νωρίς το πρωί στο Παλέρμο της Σικελίας και ο πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι σε σχολείο της κεντρικής περιοχής της Ρώμης. Τα μηνύματα πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς στη γειτονική χώρα διαπιστώνεται ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας και μια κοινωνική κρίση. Ενώ από τις κάλπες ενδέχεται να προκύψει ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία για κανένα κόμμα και με ενισχυμένα τα λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα χωρίς αυτοδυναμία στον κεντροδεξιό συνασπισμό του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που εντάσσει στους κόλπους του ακροδεξιές και εθνικιστικές δυνάμεις, ενώ να σημειωθεί ότι ο ίδιος δεν μπορεί να αναδειχθεί πρωθυπουργός λόγω καταδίκης του για φορολογική απάτη. Οι σφιγμομετρήσεις δίνουν στη δεύτερη θέση στο ευρωσκεπτιστικό κίνημα των 5 αστέρων, ενώ την τρίτη στο συνασπισμό της κέντρο-αριστεράς. Περήφανη έκανε για άλλη μία φορά την Ελλάδα η Κατερίνα Στεφανίδη. Η χρυσή μας Ολυμπιονίκης στο Άλμα Επικοντό κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, καθώς πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 4,80 μέτρα στον τελικό του αθλήματος. Με το χάλκινο μετάλλιο, όπως και το 2016 στο Πόρτλαντ, αποχώρησε από το Μπέρμιγχαμ και το 17ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου η Κατερίνα Στεφανίδη. Μετά από έναν τρομερό αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε τρίτη πίσω από τη φοβερή Σάντι Μόρις και την εκπληκτική Αντζέλικα Σιντόροβα. Η Στεφανίδη πέρασε με την πρώτη τα 4,70, με την δεύτερη τα 4,75 και με την τρίτη τα 4,80. Στη συνέχεια είχε μια αποτυχημένη προσπάθεια στα 4,85 και δύο αποτυχημένα στα 4,90 στην ίστατη προσπάθεια που έκανε για το χρυσό. Με ποστάρισμά της η Κατερίνα Στεφανίδη μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Έγραψε στο Instagram: «Δεν έχω ξαναυπάρξει τόσο χαρούμενη με ένα χάλκινο μετάλλιο». Το να πάω στο βάθρο ήταν πιο δύσκολο από άλλα χρυσά. Εντάξει, πήγε καλά, σίγουρα περιμέναμε λίγο παραπάνω και αν είδανε και οι φίλοι το άλλο μου το τελευταίο στα 4,90 φάνηκε ότι το είχα το ύψος, αλλά.
Είμαι χαρμονημένα ακόμα μετάλλιο. Η 28χρονη πρωταθλήτρια έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017 στο Λονδίνο. Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 στο Άμστερνταμ. Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού του 2017 στο Βελιγράδι. Το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2014 στη Ζυρίχη. Το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού του 2015 στην Πράγα. Το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού του 2016 στο Πόρτλαντ, ενώ ήταν νικήτρια και στο Diamond League του 2017. Με ένα χρυσό μετάλλιο και αρκετά σημάδια έφυγε από το κλειστό του Μπέρμιγχαμ η Σάντι Μόρις. Παρότι τα χτυπήματα φαίνονταν αρκετά επώδυνα, η Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια του επικοντό πιθανότατα δεν ένιωθε τίποτα. Άλλωστε, μόλις είχε κερδίσει τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της με άλμα 4,95. Ξεπερνά τον ένα τόνο η ποσότητα κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας που εντοπίστηκε σε αλλιευτικό σκάφος στην Κρήτη. Στελέχη του λιμενικού ακινητοποίησαν το σκάφος 20 μέτρων με ξένη σημαία και πλήρωμα 4 σύρους, 40 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης και κοντά στην Ιερά Πέτρα. Με μια κινηματογραφική επιχείρηση, δύο σκάφη του λιμενικού ακινητοποίησαν αλλιευτικό 40 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Νότιας Κρήτης. Πρόκειται για πλοίο που ξεκίνησε από τη Συρία δύο μέρες πριν. Η επιχείρηση καταδίωξης του ρημουλκού ξεκίνησε μετά και από εντολή που έλαβαν από το αρχηγείο του λιμενικού και πληροφορίες ότι τελικά το πλοίο μεταφέρει ναρκωτικά. Με ένα ρεσάλτο, οι κομάντος της μονάδας υποβρυχίων αποστολών οδήγησαν το πλοίο στην Ιερά Πέτρα και κατέγραψαν τις σκηνές με κάμερες. Με τη βοήθεια ειδικών σκύλων και έμπειρων αξιωματικών, κατάφεραν μετά από 24 ώρες να βρουν τα ναρκωτικά που έκρυβε στα σωθικά του. Χρειάστηκε αρκετή ώρα διότι οι δράστες στο πρίμνιο μέρος του πλοίου, πίσω από τη δεξαμενή καυσίμου και νερού, είχαν φτιάξει ειδικές κρύπτες όπου και τα είχαν καταχωνιάσει. Οι δύο σκύλοι, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στο να ανοιχνεύουν ναρκωτικές ουσίες, δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν τις ναρκωτικές ουσίες που ήταν φορτωμένες επί του πλοίου. Επί του συγκεκριμένου αλλιευτικού σκάφους είχαν κατασκευαστεί ειδικές κρύπτες. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κρύπτες θα μπορούσαν να χωρέσουν έως και 5 τόνους ναρκωτικά. Μάλιστα, οι βαρόνοι είχαν απλώσει πάνω από τα πακέτα κόκκους καφέ, ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν από τα σκυλιά της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 1,3 τόνοι κατεργασμένης κάναβης, συσκευασμένη σε πακέτα με τη μορφή πάστα σοκολάτας. Ο ευνηδιασμός ήταν τέτοιος από τα ειδικά στελέχη της μονάδας βατραχανθρώπων που έκαναν πραγματικό ρεσάλτο επί του πλοίου και τους ακινητοποίησαν. Και σήκωσαν τα χέρια ψηλά, συνελήφθησαν επί τόπου. Οι έρευνες εντός του πλοίου συνεχίζονται και κάθε πακέτο που εντοπίζεται, αφού ανοιχνευτεί το περιεχόμενό του, ζυγίζεται ώστε να υπάρξει πλήρης καταγραφή του παράνομου φορτίου των ναρκωτικών. Οι άνδρες του πληρώματος βρίσκονται στο λιμεναρχείο μετά και τη σύλληψή τους. Συγγνώμη από όσους έθιξε, ζήτησε με ανακοίνωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Δαβάκης μετά το σάλο που προκάλεσαν οι ρατσιστικές δηλώσεις του στη Σπάρτη. Ο κύριος Δαβάκης με τη φράση «Απαγορεύω στους γύφτους να με ψηφίζουν» ξεσήκωσε σωρία αντιδράσεων και μέσα από το κόμμα του. Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Δαβάκη, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της κοινότητας των Ρωμά σε εκδήλωση στο Δήμο Σπάρτης κατά της παραβατικότητας. Απαγορεύω σε οποιοδήποτε αθήγκανο, γύφτο και δεν συμμαζεύεται να με ψηφίσει. Λυπάμαι τα παιδάκια τα οποία γεννιόνται από αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να το θέλουν. Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωσή του σημείωσε ότι μέρα με τη μέρα η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη σύρεται όλο και πιο χαμηλά από την ακροδεξιά τη τάση με επικεφαλής τους κυρίους Σαμαρά και Γεωργιάδη. Το κυβερνών κόμμα άσκησε σφοδρή κριτική, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ιδάλλως, όπως τονίζει, θα είναι συνυπεύθυνος. Ακραίες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Δαβάκη η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Real FM. Πρέπει στον ίδιο να απευθυνθείτε για να δείτε πώς προκλήθηκε η συγκεκριμένη έτσι αντίδραση, ποια συζήτηση υπήρχε, αν και οι χαρακτηρισμοί είναι ακραίοι. Μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως οι δηλώσεις του έγιναν πάνω σε δημόσια συζήτηση και ζήτησε συγγνώμη από όσους έθιξε, εκφράζοντας τη λύπη του. Πάνω στην ένταση της στιγμής, κατέφυγα σε κάποιες γενικεύσεις, οι οποίες δεν εκφράζουν ούτε εμένα ούτε φυσικά το κόμμα στο οποίο ανήκω. Για τις αναφορές αυτές θέλω να εκφράσω τη λύπη μου και να ζητήσω συγγνώμη από όσους έθιξα.
Φύελα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δεσμούς στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου από ευρωπαϊκές χώρες. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιδράσει με αντίπεινα, ενώ εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την επιβολή δασμών και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με νέα αντίπεινα και απειλεί με δασμούς στα αυτοκίνητα αυτή τη φορά, ενώ αντίστοιχα με επιβολή δασμών προειδοποίησε την Ουάσιγκτον, το Πεκίνο. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οριστικοποιήσουν τα σχέδιά τους να επιβάλλουν δασμούς στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου από ευρωπαϊκές χώρες. Αν οι Αμερικανοί επιβάλλουν δασμούς στο χάλιβα και το αλουμίνιο, τότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αμερικανικά προϊόντα με τον ίδιο τρόπο, είπε ο Γιούνκερ, μιλώντας σε γερμανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Auf Motorrädern, Harley-Davidson auf Jeans, Levi's auf Bourbon. So blöd können wir auch. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα εφαρμόσει ανταποδοτικούς δασμούς στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, ανεβάζοντας και πάλι τους τόνους και τους φόβους για έναν εμπορικό πόλεμο. Όταν μια χώρα φορολογεί τα προϊόντα μας, ας πούμε κατά 50% και εμείς επιβάλλουμε 0 δασμούς στο ίδιο προϊόν που μπαίνει στη χώρα μας, αυτό δεν είναι ισότιμο ούτε έξυπνο, έγραψε σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter. There's about 2.6 cents worth of steel. So if that goes up by 25%, that's about 6/10 of 1 cent on the price. So who in the world is going to be too bothered by 6/10 of a cent? The President of the United States hasn't yet signed the proposals. So we do hope that he would reconsider his aims. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να συνεργάζεται με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέμα αυτό. That's why we are impressing upon the American administration the unacceptable nature of these proposals that are going to hurt them every bit as much as they will hurt us. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, εάν αυξήσει τους δασμούς σε βάρος αμερικανικών εταιριών. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει περαιτέρω τους ήδη τεράστιους δασμούς και εμπορικούς φραγμούς στις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί, εμείς απλά θα εφαρμόσουμε έναν δασμό στα αυτοκίνητά τους, τα οποία ελεύθερα εισραίουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έγραψε ο Μεγιστάνας στο Twitter. Με αντίπεινα απείλησε τον Τραμπ και το Πεκίνο. Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, εκτίμησε ότι οι εμπορικοί πόλεμοι δεν είναι καλοί για κανέναν. Όπως είπε κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην αγροτική έκθεση στο Παρίσι, κανείς δεν βγαίνει ποτέ κερδισμένος. Πρόκειται πραγματικά για άχρηστους, αδικαιολόγητους πολέμους, από τους οποίους όλοι χάνουν. Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα που έγινε έντονα αισθητός στην Αθήνα. Η σεισμική δόνηση ήταν μόλις 2,8 της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 16 και 43 λεπτά στην Αττική. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, η σεισμική δόνηση προέρχεται από το ρήγμα της Πάρνηθας που είχε δώσει τον φωνικό σεισμό των 5,9 Ρίχτερ το 1999. Ο σεισμός σημειώθηκε 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αθήνας και το εστιακό του βάθος ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα, γι' αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Η σεισμική δόνηση έγινε πιο πολύ αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως όμως στα βόρεια προάστια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.